αγάπη μας, είδα, έκανες και τσακπινιά, έδειξες και παπουτσάκι, έτσι, έκανα. Από τη δεύτερη μέρα. Δεν περίμενες γενικά πολύ, πολύ. Κατευθείαν, κατευθείαν, κατευθείαν. Λοιπόν, Πόπι μας, καταρχήν τι κάνει ηχείος μας, πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Καλά, μαθαίνω ότι πάμε. Αντέχουν χωρίς εμένα προς το παρόν. Αποκλείεται, τους λείπεις πολύ, είμαι βέβαια, αλλά τώρα σε έχουμε εμείς, πώς θα γίνει η ιστορία, και πού πας έτσι. Λοιπόν, εμένα το αγόρι μου έχει σουβλατζίδικο. Όντως. Όντως, στην πραγματικότητα. Και εγώ έχω μαγαζί με ρούχα και αποφασίσαμε να πάμε Βαρκελόνη για λίγες μέρες. Επειδή δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, θα χαλάσουμε τα λεφτά μας. Θα πάμε. Όλα. Θα μας πάρει. Όχι όλα. Αυτά που βάζουμε στην άκρη, ταξίδια. Θα μας πάρει μια λιμουζίνα από το ξενοδοχείο να μας πάει απευθείας στο καζίνο. Θα χαλάσουμε λεφτά. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Τώρα, εσύ θεωρείς ότι υπάρχει ένα μπιφ ανάμεσα σε δυνατές influencers εδώ πέρα στο παιχνίδι και έχει βάλει η Νικόλ. Νικόλ, τι σου έχω κάνει. Τι με το πλήθο δεν μου έχει κάνει. Εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω μωρό. Τι προσπαθούν να μας κάνουν να τσακωθούμε. Τίποτα. Λες. Απλώς εξήγησε μας γιατί έβαλες άσο, μόνο αυτό. Είναι αντικειμενική, όπως είχα βάλει και σε άλλα outfits τα οποία είχαν ένα σετάκι. Είχα βάλει άσο, έπρεπε να βάλω και εδώ. Αν εξαιρετώ σαν τη συμπαθώ ή όχι. Δίκιο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ρούχο. Το πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι πάρα πολύ δηλαδή ωραίο. Παντού αυτό. Ναι. Είναι καλό. Δηλαδή, πιάσου το και εσύ να δεις. Θα σου να το πιάσω και εγώ να δω. Ω, είναι πολύ καλό. Είναι, ναι. Μου αρέσει που το έχεις συνδυάσει με το μοβ τσαντάκι. Γενικά, μου αρέσει που πήγες να βάλεις κάτι μοβ σε αυτό το κοστούμι. Αλλά σίγουρα θα ήθελα γόβα. Ναι. Κάτι μυτερό, ας πούμε, θα σου άρεσε. Γόβα, μυτερή, απλή κλασική, ώστε να έρθει και το παντελόνι να κάτσει ωραία στο μήκος. Μυτερή, γιατί είναι τώρα χαλά, σε άβολο μήκος. Πολύ. Το ξέρω. Είχα μυτερή, αλλά την ξέχασα που θα καθόταν just. Κάνει λίγο σαν παντελόνι κλόουν τώρα. Τα σκουλερίκια πολύ έλεος, έχεις ένα θέμα με τις πολύ έλεος. Έχω να βάλω τις επόμενες μέρες. Αλλά το πρόσωπό σου πάντα φρέσκο και υπέροχο. Λοιπόν, Πόπι μου, είναι δύο. Ο μέσος όρος είναι δύο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η Λιάννα μου, ξεκινάμε από σένα. Γεια σου, Πόπι. Γεια σου, Λιάννα. Ταξιδάκι, Βαρκελόνη. Πήγαμε. Βράδυ πηγαίνεις από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Βραδάκι πάμε. Ωραία. Κοίταξε, η βάση σου μου αρέσει. Μου αρέσει το κοστούμι που έχεις επιλέξει. Όλα τα υπόλοιπα... Τα αξεσουάρ που έχεις βάλει, πέρα από τη ζώνη, που νομίζω ότι κάπως δένει με αυτό το look και λίγο το χρώμα, τα θεωρώ διαφορετικά και κάπως υπερβολικά. Δηλαδή, η τσαντούλα σε μοβ μου αρέσει στο χρώμα, αλλά δεν μου αρέσει αυτή που συγκεκριμένη που έχεις επιλέξει. Τα παπούτσια σου νομίζω ότι έπρεπε να είναι flat. Επίσης, νομίζω ότι αυτά τα σκουλαρίκια για να τα φορέσεις με αυτό το look θα έπρεπε να λείπει το μαύρο δίκτυο, η μαύρη λεπτομέρεια. Θα έπρεπε καλύτερα να έχεις αφήσει δηλαδή γυμνό εδώ το κορμί σου, έτσι ώστε να μην κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Λοιπόν. Φαντάζομαι έχεις ακούσει ότι όταν φοράτε ένα κουστούμι, είναι ένα κουστούμι. Θέλει δηλαδή πολύ δυνατό styling για να γίνει. Ναι. Στα λέω να τα μαθαίνεις γιατί είσαι καινούργια. Εννοείται. Τα δέχομαι όλα. Ένα για σήμερα. Ευχαριστώ. Στέλιο μου, συνεχίζουμε με σένα. Μπορεί να είναι η πρώτη εβδομάδα και σίγουρα είναι διαφορετικό να το βλέπεις από τον καναπέ σου και διαφορετικό είναι καλά. Να είσαι εδώ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά. Ξέρεις, έχεις κάνει τώρα κάτι νηπιακά λάθη, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα κοστούμι αυτό το οποίο είναι συμπαθητικό. Δεν μπορώ να σου πω το αντίθετο και είναι πάρα πολύ μαλακό. Εσύ το διαχειρίστηκες τελείως λάθος. Εντάξει, το κοστούμι αυτό, ας πούμε, να σου πω πώς θα έπρεπε να είναι, χαλαρό κοστούμι. Το έχεις εγκλωβίσει με αυτή τη ζώνη, δεν χρειάζονταν αυτή τη ζώνη. Από μέσα ήθελε κάτι χαλαρό. Κίτρινο ζιβάγκο. Όχι, ήθελε ένα ακόμη και μακό για να το χαλαρώσεις. Ναι. Ένα φανελάκι σατέν αν θες να το κάνεις πιο βραδινό, με μια τυράντα, ένα απλό λαδί και όχι μαύρο σατέν φανελάκι, ίσως φλατ παπούτσια ναι. Ή ένα πιο διακριτικό μποτάκι χωρίς φιάπα, μια τσάντα, για να το πάμε με τον basic ναι. Τρόπο, μια τσάντα μαύρη, τα μαλλιά σου κάτω πιο ανάλαφρα και όχι αυτά τα σκουλαρίκια. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Εύχομαι οι επόμενες μέρες να πάνε καλύτερα. Έχεις ασυλία, μην ανησυχείς. Το γνωρίζω. Ένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ολοκληρώνουμε τώρα με το Δημήτρη μας. Πόπι μου,
κορίτσια που μπαίνουν τώρα στο διαγωνισμό όπως εσύ, θα έπρεπε να είστε πολύ πιο διαβασμένες και να δείτε τι συμβαίνει με τα άλλα κορίτσια που έχουν φύγει ή που είναι ακόμα εδώ. Έχετε δει αρκετά επεισόδια, οπότε καταλαβαίνετε. Και εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έρχεστε αδιάβαστες και σιγά σιγά να το βρίσκουμε εδώ μέσα, γιατί έχετε ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων κοριτσιών που είχαν έρθει στην αρχή και δεν ήξερε τι του περιμένει. Ναι. Να πούμε για το Λούξου. Πας στη Βαρκελόνη σε καζίνο. Ναι. Πράσινη τσόχα. Ωραία, βάζεις ένα βελούδο το οποίο με τα σκουλαρίκια, σαν υφή ή σαν ύφος, μπορεί να έχουν μια σχέση, αλλά όλο μαζί είναι λάθος γιατί δαντέλα από μέσα το see-through δεν πολύ κολλάει. Οι ζώνες το έπανε λάθος. Και όλο μαζί το ακυρώνεις γιατί έχει ένα πολύ λάθος μήκος και ήθελε. Και όλο μαζί θα ήθελε να είναι και λίγο πιο ανοιχτό στην πλάτη, ψηλά, να μην σε κλείνει. Γιατί αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει μεγαλύτερο όγκο από το πάνω. Θα πρέπει να το ξέρεις. Όσον αφορά τα μαλλιά. Αυτό το πραγματάκι που αφήνει δύο του φίτσε εδώ, εμένα προσωπικά, σαν Δημήτρη, δεν μου άρεσε ποτέ και δεν πρόκειται να μου αρέσει. Το θεωρώ ότι δεν είναι κομψό. Ωραία. Τι να σου πω για την τσάντα. Δηλαδή, ακυρώνει όλο το look μόνη σου. Πόπι μου, δυστυχώς όχι, δεν το πετύχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ακούσω και ελπίζω και να είμαι καλύτερη στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόπι μου, η τελική βαθμολογία για σήμερα είναι 5. Τέλεια, ευχαριστώ μπορείς πάρα πολύ. Μπορεί να γυρίσει τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.